που εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά μας, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, μας προστατεύουν από διάβρωση και από πλημμύρες, κάνουν το κλίμα μας πιο ήπιο, στηρίζουν παραγωγικές δραστηριότητες όπως είναι η κτηνοτροφία, η αλία, η γεωργία. Φιλοξενούν μεγάλο αριθμό πτηνών και ζώων. Δίπλα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο υγρότοπος του Δέλτα του Αξιού, ο οποίος φιλοξενεί 500 είδη φυτών και 200 είδη πτηνών. Μερικά από τα οποία θα δούμε στα slides. Εδώ βλέπουμε το βουβόκυκνο, ο τσαλαπετινός, ο φασιανός, μελισσοφάγος και εδώ βλέπουμε την αλκιόνη. Που ένα από τα οποία είναι το ελληνικό υποείδος του νεροβούβαλου, ο οποίος δυστυχώς είναι υπό εξαφάνιση. Όμως τα τελευταία 40 χρόνια η αποξήρανση των υγροτόπων για να μετατραπούν σε γεωργική γη και τα ενδιοβελτιωτικά έργα έχουν μειώσει κατά πολύ την έκτασή τους. Έχουν υποβαθμιστεί από την ρύπανση, τη γεωργική, την αστική, τη γεωργική. Και τα ψηλά έπεσε ένα αστέρι. Μέσα στην άδεια.